Και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Στη νέα περίοδο και στη νέα ώρα. Ευχαριστώ καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να ξεκινήσω, επειδή ο κύριος Τούπος συνάδελφος δημοσιογράφος είναι, με τα όσα έγιναν στο σπίτι του Άρη Πορτοσάλτε, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας, κύριε Τούπο. Ναι, το περίμενα ότι θα ξεκινήσουμε έτσι. Όπως είπα και στον ίδιο τον κύριο Πορτοσάλτε, φυσικά και καταδικάζω και ως πρόσωπο και ως συνάδελφος αυτές τις ενέργειες. Όμως, όπως του είπα, πρέπει να αποφεύγονται μια σειρά υπερβολές και ακρότητες και λάθη. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Δεν έχω καμία συσχέτιση ούτε θέλω να μπω στις ενέργειες και στις άλλες καταστάσεις. Είπα, τις καταδικάζω. Όμως, επειδή είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο για όλους μας, για τη δημοκρατία, για την πολιτική, για τη δημοσιογραφία, οφείλουμε πρώτα εμείς όσο μπορούμε και ιδιαίτερα όσοι είμαστε αρκετά έμπειροι στο επάγγελμα που έχει δεοντολογία να προσέχουμε. Θυμίζω ότι η ιστορία που ξέσπασε πριν από τρεις μέρες και έκανε τον πρώτο ντόρο ξεκίνησε από έναν απατεώνα Ιταλό. Με την κυρία Ζορμπά, το tweet για τον κύριο Ιταλό. Ο Ιταλός τι ξεκίνησε, το έχει ξανακάνει με τον γκάστρο κτλ. Μην κουράσω τώρα ούτε όσους μας βλέπουν κτλ. Και δυστυχώς την ταχύτητα της είδησης και του σχολιασμού πάρα πολύ την πατάμε. Αύριο μπορώ να την πατήσω εγώ. Να το παραδεχόμαστε αυτό. Και να μην προσπαθούμε να κάνουμε μικρή, πώς να το πω, αντιπαράθεση και πολιτική πάνω σε πράγματα που εύκολα αποδεικνύονται. Γιατί πολλές φορές είναι και πιο ζόρικα. Βέβαια, Δημήτρη, από εκεί μέχρι τις απειλές σε. Ναι, επειδή το ξέρω. Άκουσα και τον Άρη προηγουμένως όπως μίλαγε. Κοιτάξτε, να δείτε είναι, κάτι. Είναι λίγο διαφορετικό έως πολύ. Όποιος έρθει στο σπίτι μου και στο σπίτι σου, γιατί και εμείς δεχόμαστε τηλέφωνα και άλλες έμεσες ή άμεσες πιέσεις ή απειλές στη διαδρομή, ξέρετε, όχι επειδή είμαι στην Αυγή, αλλά γενικώς. Ήμουνα και στην Ιταλία. Και πολλοί άλλοι δέχονται απειλές στο παρελθόν ή έχουν υποστεί πιέσεις ή κρούσεις, να το πω έτσι. Αυτά τα καταδικάζουμε. Όποιος είναι δημοκράτης και όποιος καταλαβαίνει ότι με αυτά τα πράγματα ποτέ δεν λύθηκε τίποτα, ίσα-ίσα δημιουργούνται άλλες καταστάσεις. Όμως, ξαναλέω, επειδή η πρώτη αιτία και η δεύτερη αιτία κάθε φορά να τη θυμίζουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν καν τώρα τι έχει γίνει. Άκουσα, ας πούμε, και σχολιασμούς που λέει ότι έκανε επίθεση και η Αυγή. Υπόθηκε και από το κανάλι σας. Δικαιούται να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, να το τεκμηριώνει. Η Αυγή, το πρωτοσέλιδο που έκανε την Παρασκευή, τι ήταν, ήταν για τα fake news συνολικά και έβαλε και το ζήτημα της, ας το πούμε, του ολισθήματος του συναδέλφου Πορτοσάλτε σε σχέση με το δικό του το tweet κτλ. Κτλ. Μην συνεχίσω τώρα. Επίσης, όποιος κάνει λάθη, ο Α, ο Β, ο Στούμπο, ο Γ, να το παραδέχεται μετά τώρα. Εντάξει. Κύριε Γεωργιάδη, αμφίδρομο βέβαια είναι αυτό, έτσι. Αμφίδρομο είναι και από την άλλη. Για όλους ισχύει αυτό. Ξαναλέω. Και υπάρχει και ο κώδικας δεοντολογίας που πολλές φορές πολλοί δεν τον θυμούνται. Παραδείγματος χάρη, την ίδια μέρα που έγινε αυτό το fake news από τον Ιταλό για την κυρία Ζορμπά, έγινε και ένα εναντίον μου fake news. Βγάλανε ένα υποτιθέμενο tweet μου, το κάνανε στο υπολογιστή ψεύτικο, στο Photoshop, ότι δίθεν εγώ είχα δηλώσει ότι στις 15 Σεπτεμβρίου, αν δεν γίνουν εκλογές, θα φύγω από τη χώρα. Νομίζω αυτό το ξεκίνησε ο κύριος Αντώναρος. Δεν ξέρω ποιος το ξεκίνησε. Έτσι μου έχουν πει εμένα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ότι βγήκε ένα tweet που αποδιδόταν σε μένα. Ο κύριος Αντώναρος το ξεκίνησε. Που αποδιδόταν σε μένα. Κολλάζ, ψεύτικο. Λες και δεν θα με είχαν ρωτήσει 100 δημοσιογράφοι. Το οποίο υιοθετήθηκε. Όλο αυτό το διάστημα, εάν θα φύγω στις 15 Σεπτεμβρίου, θα είχα χίλιες ερωτήσεις αν είχα γράψει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σας ρωτάω άλλα πράγματα. Έφτασε μέχρι και ο Πολάκης. Έφτασε μέχρι και ο Πολάκης να το ανεβάσει στο Facebook. Ως αληθινό και η Αυγή να το παρουσιάσει ως αληθινό. Η Αυγή παρουσίασε. Να πω. Μια στιγμή. Για να είμαστε σαφείς. Εγώ την έχω μαζί μου. Η Αυγή παρουσίασε αυτό που ανέβασε ο κύριος Αντώναρος. Ως αληθινό. Δεν είπε ήταν ψεύτικο. Ως αληθινό. Εκείνη την ώρα που το ανέβασε ήταν του Αντώναρου. Δεν έλεγε ψέματα ότι είναι του Αντώναρου. Όχι, ότι είναι του περιεχόμενο. Μετά είναι άλλη συζήτηση. Ξαναλέω. Την ίδια μέρα που η Αυγή με πρωτοσέλιδο κατηγόρησε τον Άρη Πορτοσάλτη και εμένα. Για την υιοθέτηση του fake news του Ιταλού. Ναι. Θεωρώ ότι μας αδικήσει η Αυγή με τον εξής έννοια, κύριε Στούμπε. Δεν το υιοθέτησε μόνο ο Πρωτοσάλτης και ο Γεωργιάδης. Με το Associated Press το υιοθέτησε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι όλο αυτό ο Γεωργιάδης. Καμία αντίρρηση. Την ίδια μέρα και η Αυγή πέπεσε, όχι τι λέω επίτηδες. Το πίστευαν οι άνθρωποι ότι ήταν αληθινό. Και το παρουσιάζουν ως αληθινό. Ενώ ήταν ψευδές. Άρα πράγματι μια μεγάλη συζήτηση. Το παρουσιάσαν στο site, εννοείται. Στην εφημερίδα, επομένως. Στο έντυπο. Στην εσωτερική σελίδα. Μην βάλουμε τα πράγματα μπερδεμένα όλα μαζί. Η συζήτηση ξεκίνησε με το fake news του Ιταλού και την επίθεση για τον κύριο Γαβρά. Να το πω έτσι, για τον Γαβρά. Ναι. Ότι ήταν νεκρός και τα λοιπά. Μάλιστα, κάναμε και αστείο και τα λοιπά. Ότι ζει και τα ρέστα, να θυμίσω το ζει και τα ρέστα. Όμως, στο πρωτοσέλιδο, γιατί δεν χτύπησε απλά το fake news του Ιταλού, χτύπησε και το λάθος ενός γνωστού δημοσιογράφου που επέμενε και δεν επανόρθωσε κιόλας. Για να σε εννοηθούμε. Επανόρθωσε.
Πολύ αργά τώρα. Εντάξει, για να συνεννοηθούμε. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, την ίδια στιγμή η Αυγή υιοθετεί το περιεχόμενο. Θέλω να πω και εσάς ότι ήταν επίσης στο σπίτι του κ. Πρωτοσάλτη. Εάν η ανάτηση του Αντώναρου ήταν ψεύδης, εμείς θα πούμε ότι ήταν ψεύδης. Προφανώς ήταν. Για να συνεννοηθούμε. Βγήκανε και τα ελληνικά χώρα και το κάλαμα. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση δεν είχε κανένα λόγο η Αυγή να την ξεκινήσει, όχι μόνο η Αυγή. Και όποιοι ασχολούνται με αυτά, κατά τη γνώμη μου, φεύγουν από τα βασικά που λέγαμε και προηγουμένως. Πάμε και στην επίθεση στο σπίτι του Πρωτοσάλτη. Στο σπίτι, όχι του κυρίου Πρωτοσάλτη, του οποιοδήποτε ανθρώπου. Το να ξυπνήσει κάποιος και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του, την πόρτα του, και να δει απ' έξω συνθήματα που βρίζουν τον ίδιο, την οικογένειά του κτλ. Είναι φασισμός, είναι παντελώς απαράδεκτο, δεν μπαίνει σε κανενός είδους συμψηφισμό. Πρέπει να έχει την ομοθυμαδόν καταδίκη όλων. Το ίδιο θα έλεγα εάν είχαν γράψει εκ το σπίτι του κυρίου Βαξεβάνη. Για το οποίο είναι γνωστά τα αισθήματα. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν έτσι. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω τώρα. Το ίδιο θα λέγατε. Και για τον κύριο Βαξεβάνη. Για μένα αυτά είναι ζητήματα αρχών. Μου επιτρέπετε μόνο γιατί. Επειδή μιλάμε τώρα για τη δημοσιογραφία, τη δεοντολογία και τη σημασία της πολλές φορές. Θα θυμίσω ένα ιστορικό, επειδή ασχολείστε και με την ιστορία, θα το θυμάστε εσείς και οι συνάδελφοι. Κάποτε ξέσπασε ένας πόλεμος Αμερικανών και Ισπανίας, τώρα που το θυμάμαι, ακριβώς από τα λεπάλληλα πρωτοσέλιδα ψευδή δημοσιεύματα δύο κορυφαίων μορφών των εκδόσεων εφημερίδων στην Αμερική, του Χίρστα από τη μια μεριά και του Πούλιτζερ, που μετά έγινε και το βραβείο Πούλιτζερ που λέμε ακόμα και σήμερα. Όταν εκτρέπεται η δημοσιογραφία από το πραγματικό γεγονός, τη διασταύρωση, άλλο ο σχολιασμός, εγώ σχολιάζω τη γραβάτα σου και λέω μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, αλλά φοράς γραβάτα. Δεν λέω ότι φοράς γραβάτα και δεν φοράς γραβάτα. Ναι. Δεν λέω εγώ ότι βρέχει έξω και δεν βρέχει. Και να προσέξουμε λοιπόν για το ζήτημα της δημοκρατίας και της διοντολογίας να το υλοποιήσουμε. Παραδείγματος χάρη, θυμήθηκα τώρα το τελευταίο θέμα που είχε ξεσπάσει μεταξύ Μαξίμου, Ελεύθερου Τύπου κτλ. Υπενθυμίζω ότι εστάλθηκε διάψευση από το Μαξίμου, η οποία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ στον Ελεύθερο Τύπο. Και δεν λέω τώρα ότι είναι ο Ελεύθερος Τύπος, πες ότι ήταν η Αυγή. Και σε αυτό θέλω να σχολιάσω. Γιατί, προσέξτε με, είναι άλλο πράγμα το συμπέρασμά μου και ο σχολιασμός μου, πώς πηγαίνει, γιατί το λέει έτσι ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί το λες εσύ, γιατί το γράφω εγώ διαφορετικά. Και είναι άλλο πράγμα, αν πράγματι εσύ αξιοποιείς τη διάσταση. Κύριε Στουμπο, είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα. Αρκεί να υπενθυμίσω και το παράδειγμα, γιατί τον είχαμε εδώ πριν από λίγο, του Τάκη Χατζή, ο οποίος βγήκε και είπε στην τραγωδία στο μάτι ότι έχω πληροφορία. Εγώ ξέρω και από που την έχει την πληροφορία. Την οποία δεν μπορώ να το πω, γιατί αφού δεν το έχει πει ο Τάκη, δεν θα το πω εγώ. Έχω πληροφορία ότι σκέφτονται την κατατόμηση του αρχηγού τη πυροσβεστική και τη αστυνομία. Και η αντίδραση του Μαξίμου είναι εμπάρκο στο Sky. Και μετά από μια εβδομάδα. Ισχύει ακόμη βεβαίως, καρατομείται ο αρχηγός και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Okay. Εσείς ως συνάδελφοι, ναι. Περιμένατε ποτέ ότι ήταν δυνατόν μετά από μια τέτοια βαριά τραγωδία που έχει και ευθύνες. Εγώ από το κανάλι σας πάλι και ως δημοσιογράφος το είπα και το έχουμε συζητήσει. Λέω λοιπόν, υπήρχε περίπτωση να μην προκύψουν παρετήσεις και αλλαγές επικεφαλής. Θα δούμε τις ποινικές ευθύνες. Το Μαξίμου το διέψευσε και μάλιστα έβαλε και μπάρκο στο σκάγκελο. Για τη συγκυρία το διέψευσε, για να συνοηθούμε. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο. Μια στιγμή. Εννοώ. Είναι άλλο πράγμα το αν εστάλθει SMS από το Μαξίμου. Προσέξτε κάτι. Συμφωνώ. Θυμάστε τι λέω τώρα. Συμφωνώ. Άλλο πράγμα έστειλα εγώ SMS για να διαψεύσω κάτι και άλλο δεν έστειλα. Βάλτε άλλο μια παύση, παρακαλώ. Έχουμε ένα έκτακτο, κύριε Γεωργιάδη. Μιχάλης Τεζάρης, γιατί έχουμε ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό. Μιχάλη. Έχουμε νέα ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική, την παλιά.